Κάτω τάξε άντρας από την απεργία! Για τους εργαζομένους δεν υπάρχει μία, λεφτά υπάρχουν μόνο για την εργοδοσία! Εμείς οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ απαιτούμε τώρα να πάρει η κυβέρνηση μέτρα για να έχει ποιοτική και φτηνή συγκοινωνία ο λαός της πόλης με νέα λεωφορεία, με προδιαγραφές, να σταματήσουν να ξοδεύονται εκατομμύρια στους ιδιώτες. Ο λαός έχει ανάγκη από σύγχρονα οχήματα, από νέο συγκοινωνιακό χάρτη και από μείωση του χρόνου αναμονής. Οι εργαζόμενοι καλούν το λαό της πόλης να στρατευτούμε όλοι μαζί για να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε συγκοινωνία σύμφωνα με τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Η σημερινή μας κινητοποίηση έρχεται σε μια σειρά αντεργατικών και μεθοδεύσεων, συνεχών μειώσεων μισθών, αυθαιρεσιών από την πλευρά της διοίκησης του οργανισμού. Δεν πέρασε η σημερινή τρομοκρατία που επιχείρησε η διοίκηση του ΟΑΣΘ ώστε να δημιουργήσει έναν απεργοσπαστικό μηχανισμό. Οι περισσότεροι συνάδελφοι που δεν ήταν στο προσωπικό ασφαλείας δεν εργάστηκαν και συμμετέχουν στη συγκέντρωση που ορίστηκε στο εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει η πορεία. Τα αιτήματα που προβάλλουμε εμείς από την πλευρά μας είναι η υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπει ο πληθωρισμός, που προβλέπεται με τον πληθωρισμό, την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των εργαζομένων που έχουν να κάνουν με την επιστροφή των χρημάτων που κόπηκαν παράτυπα και παράνομα το προηγούμενο διάστημα από τα επιδόματα των εργαζομένων, λεωφορεία που να πληρούν όλες τις προδιαγραφές και συγκοινωνία που να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και όχι να ταΐζονται με εκατομμύρια οι ιδιώτες της συγκοινωνίας, τα κτέλ και διάφοροι άλλοι πάροχοι. Και από εκεί και πέρα ενώνουμε και εμείς τις δυνάμεις μας με όλα τα ταξικά συνδικάτα και απαιτούμε την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη, διότι αυτός ο νόμος έχει βγει για να απαγορεύσει στην ουσία την πραγματοποίηση οποιαδήποτε απεργιακής κινητοποίησης και έτσι να δίνει αέρα στα πανιά των εργοδοτών για να μειώνουν τα δικαιώματα και να κόβουν τις παροχές προς τους εργαζόμενους. Καλούμε σε συστράτευση όλους τους εργαζόμενους και τον λαό της πόλης για να αγωνιστούμε για μια συγκοινωνία που μπορεί να ανταποκριθεί στις καθημερινές ανάγκες του λαού της Θεσσαλονίκης.